σου πω την αλήθεια, εγώ δεν θυμάμαι και πάρα πολλά. Θυμάμαι όμως ότι είχαμε κάνει μια νίκη στη Σλοβενία με αρκετούς πόντους δύο φορά. Ήταν μια διαδικασία challenge round τότε που γινότανε. Έγινε στη χώρα μας, στην Τρίπολη. Αυτά. Ναι, θα συμπληρώσω Σοφία ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχαμε, δεν είχε ξανατύχει να παίξουμε πάλι στην Ελλάδα. Ήταν ένα νικηφόρο, είχαμε ένα νικηφόρο αποτέλεσμα με αρκετά μεγάλη διαφορά. Ήταν μια τελείως διαφορετική διαδικασία. Τα challenge round τα τότε με τα παράθυρα, τα σημερινά και συγκεκριμένα τη φούσκα που βρισκόμαστε τώρα είναι τελείως διαφορετικό. Και θυμάμαι ότι ήταν παίκτριες οι οποίες ακολούθησαν μέχρι και το 2004 η Πόλη Σαρέγκου, η Αντζή Παπαγγελία και την Ευελή, η Ελένη Βασιλείου. Πρέπει να η Μάλτση που ναι, τότε ήμασταν η Μάλτση, η Κωστάκη, εγώ. Ήμασταν αυτές που συμπληρώναμε τις πιο έμπειρες και λίγο μεγαλύτερες ηλικιακά. Και παίκτριες μεγαλύτερες. Είναι λίγο διαφορετικό όταν είσαι αθλητής, έχεις να προετοιμαστείς, να κάνεις την προπόνησή σου, τη διατροφή σου, να προσέξεις το σώμα σου και να πεις να παίξεις. Δεν σε απασχολούν πάρα πολλά πράγματα. Στους ρόλους που έχει και η Τούλα σε προπονητήρια, λίγο διαφορετικά και εγώ σαν τη μάνατζερ τώρα, είναι λίγο το διαδικαστικό διαφορετικό. Ειδικά τώρα με την κατάσταση που επικρατεί τώρα στην Φούσκα, είναι πάρα πολύ τρέξιμο, το οποίο βέβαια πάντα θα θέλεις να προσφέρεις στο γενικό μπάσκετ, γενικότερα και στην εθνική ομάδα. Από όποιο πόστο και αν είσαι ένας παλιός αθλητής, πάντα θέλει να βρίσκεται εδώ. Θεωρώ ότι όταν είσαι μέλος μιας αθλητικής ομάδας, οποιοδήποτε πόστο και να είσαι, είναι μόνο περηφάνεια και τιμή. Και θεωρώ από την manager μέχρι το φροντιστή, όλοι μας θέλουμε να προσφέρουμε και να συμμετέχουμε σε μια εθνική ομάδα, σε μια διοργάνωση και να προσπαθούμε γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις θέσεις που έχουμε τώρα, όπως είπε και η Σοφία, είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι το να είσαι αθλητής, γιατί έχεις να προπονηθείς, να είσαι κουράστος, να προσέχεις, προσφέρεις 2-4 ώρες ανάλογα τι υποχρεώσεις έχει η αθλήτρια μέσα στην ημέρα. Οι team manager και οι προπονητές είναι 24 ώρες σχεδόν 24 ώρες, ιδίως όταν είναι τα βίντεο, τα παιχνίδια που πρέπει να παρακολουθήσεις, το scouting, οι πληροφορίες που πρέπει να μεταφέρεις στα κορίτσια όσον αφορά τους αντιπάλους. Είναι τελείως διαφορετικό. Και αν με κάποιος με ρωτήσει να επιλέξω, θα προτιμούσα να είμαι παίκτρια. Όσον αφορά την ταχύτητα, με τα 24 δευτερόλεπτα, εγώ προσωπικά δεν πρόλαβα να παίζω με την εξάρα μπάλα. Δεν παίζα όλα αυτά τα χρόνια με την εξάρα. Γενικά είναι τελείως διαφορετικό, θεωρώ. Όταν έχεις 24 δευτερόλεπτα να πάρεις μια απόφαση όταν παίρνεις στην επίθεση και στην άμυνα, πρέπει να είσαι πολύ πιο έτοιμο και πρέπει να είσαι και πολύ πιο καλός αθλητής, αθλήτρια. Έχει αλλάξει πάρα πολύ από το 99 μέχρι και σήμερα που είναι πόσα χρόνια, 21. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. 21 σε πάρει. Είναι πάρα πολύ. Οι αλλαγές στους κανονισμούς, όσον αφορά δηλαδή οι κανονισμοί και σχετικά με τη διεξαγωγή του παιχνιδιού, διαιτητικά, η μπάλα. Είναι πάρα πολλές οι αλλαγές και όλες αυτές οι αλλαγές και οι κανονισμοί τα μεταφέρουν στο αγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή στο προπονητικό, το πώς στείλει η ομάδα, το αυτό που λέει Σοφία, να την γρήγορη απόφαση. Θεωρώ έτσι κι αλλιώς το να παίζεις, όπως είπε πριν και Τούλα, να προσφέρεις την εθνική ομάδα της χώρας σου. Κάθε άνθρωπος θέλει να προσφέρει από το πόστο που βρίσκεται. Έτσι κι αλλιώς και στις ομάδες μας παλιότερα και στην εθνική ομάδα αλλά και τώρα υπάρχει αυτό το παρέιστικο που λέμε. Το κλίμα, ειδικά και τώρα που έχουμε μπει, γιατί και τώρα υπάρχει αυτό που είχε το 99, δηλαδή κάποιες μεγάλες αθλητρίες και ηλικιακά και μπασκετικά, αν θέλετε.
και κάποιες μικρές που ενσωματωθήκανε. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4 κοπέλες στην εθνική ομάδα που είναι κάτω των 18. Οπότε πάλι υπάρχει αυτό το φάσμα, αλλά παρόλα αυτά το κλίμα, τουλάχιστον από τη μεριά μου, αυτό που βλέπω εγώ είναι πολύ καλό. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στις μεγαλύτερες κοπέλες. Γιατί οι μικρές είναι πάντα μικρές, έχουν την άλλη επιδείνη. Οπότε οι μεγάλες κατάφεραν να τις ενσωματώσουν. Εγώ απ' έξω, αν το πω γενικά και τις αθλητές και το προπονητικό staff και όλους, υπάρχει ένα κλίμα πολύ καλό. Με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε λόγω της κατάστασης παγκοσμίως και στη χώρα μας με το COVID και το κορονοϊό, παρ' όλα αυτά νομίζω ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί και καλοί. Οι αλλαγές... κατάσταση και όλη αυτή η υγεία που βγάζει η εθνική ομάδα, θεωρώ, δηλαδή αυτή που είπε η Σοφία, το βλέπω τα κορίτσια, οι μικρές με τις μεγάλες και ένα πολύ καλό κλίμα, μπορώ να πω ότι έφυγε από γενιά σε γενιά. Δηλαδή, ας πούμε, η γενιά της Σοφίας, παράδειγμα, το μετέφερε σε εμάς. Σε εμάς που ήμασταν η επόμενη γενιά της Σοφία. Η δικιά μας γενιά το μετέφερε, ας πούμε, ίσως στη γενιά της Σπανού. Βέβαια υπάρχει και κάποια ενδιάμεση, ενδιαφέρει, δεν με πειράζει. Όλο αυτό το μαθαίνεις μες στην εθνική ομάδα. Η εθνική ομάδα είναι μια πολύ ωραία παρέα, η οποία είναι για λίγες μέρες μαζί, εκπροσωπεί τη χώρα της, όπως είπαμε πριν, και επειδή νομίζω ότι για τις περισσότερες από εμάς το έχω περάσει, η εθνική ομάδα είναι η μόνη της καρδιάς μας. Αυτό θεωρώ ότι τα λέει όλα.